είμαστε εδώ σήμερα να στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, να δείξουμε ότι δεν θα περάσει η καταστολή και η προσπάθεια τρομοκρατίας των εργαζομένων και των αγώνων τους. Θα σταθούμε δίπλα στους εργαζόμενους μέχρι τέλους. Δεν μας φοβήσουν ούτε οι μηνύσεις, ούτε η προσπάθεια να σπάσει αυτός ο δίκαιος αγώνας για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στα πόστα τους, να επιστρέψουν στις δουλειές τους και να μπορέσουμε να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι όλοι οι εργαζόμενοι μέσα από τον αγώνα, μέσα από τη συσπήρωσή τους, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και να διεκδικήσουν και να καταφέρουν να πετύχουν μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Είμαι σε ένα συνεργείο εργολαβικό στο μετρό στην Ηλεκτροδυναμική και μαζί με τους συναδέλφους χθες πήραμε απόφαση για 3 ώρες στάσης εργασίας για να παρευρεθούμε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στις παράνομες απολύσεις από τον συναδέλφο της Μαλαματίνας. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος, θα κερδίσουμε και θα πρέπει να παθούν όλες οι απολύσεις πίσω. Βρισκόμαστε εδώ εκλεγμένοι συνδικαλιστές αλλά και φοιτητές από διάφορους ιδιωτικούς συλλόγους του ΑΠΘΕΙΤΑ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους απεργούς στη Μαλαματίνα. Από την αρχή που ξεκίνησε η μάχη τους, είμαστε στο πλευρό τους και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι να νικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Καταγγέλνουμε την ανάγκη απόλυση των 15 εργαζόμενων. Και βρισκόμαστε εδώ για να το εκφράσουμε. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η καταστολή δεν θα περάσει. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους. Διεκδικούμε και μαζί τους προφανώς και τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν, υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας και να πάρθουν πίσω οι απολύσεις. Συνεχίζουμε και στο πλευρό τους στην απεργία 9 Νοέμβρη με τα ταξικά εργατικά σωματεία της πόλης 10:30 στο άγαλμα Μενιζέλ.